την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Ζαχαράκη, ένα νέον άνθρωπο. Μας άκουσε προσεκτικά, την βομβαρδίσαμε με πληροφορίες και με αιτήματα, εκμεταλλευτήκαμε την παρουσία της δηλαδή. Την ενημερώσαμε για τις σχολικές μονάδες που έχουμε εδώ στο Δήμο μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές, για την ανάγκη χρηματοδότησης για τα λειτουργικά έξοδα κατά κύριο λόγο και βέβαια μιλήσαμε και τα ζητήματα ειδικής αγωγής και διαβίου μάθησης. Την ευχαριστούμε για την παρουσία της. Είναι η πρώτη υπουργός που μας επισκέπτεται ως νέα δημοτική αρχή. Και ήταν αυτονόητη υποχρέωσή μου να έρθω από εδώ και να γνωρίσω το Δήμαρχο με την παρούσα ιδιότητα. Μάλιστα, του είπα ότι είναι η πρώτη φορά που έρχομαι ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια στην Καλαμάτα. Χαίρομαι που γνωρίζω λοιπόν μια δημοτική αρχή, η οποία φαίνεται ότι έχει υψηλούς στόχους. Φαίνεται από ένα χώρο με τις πρόσφατες και τις σύγχρονες εξελίξεις και στο βιοκλιματικό κομμάτι. Άρα, πράγματι, ένας χώρος ο οποίος νομίζω αντικατοπτρίζει και τη βοήθεια και την προσπάθειά σας εν συνόλο, την οποία θα θέλαμε και στα σχολεία. Έχετε τις βλέψεις στα σχολεία να είναι μοντέρνα κτίρια με τη βοήθεια των συναρμόδιων Υπουργείων. Σας δεσμεύτηκα ότι πρώτα απ' όλα και στο κομμάτι του ειδικού δημοτικού σχολείου θα προσπαθήσουμε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες από πλευράς Υπουργείου, αλλά συγχρόνως να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα καινούριο χάρτη των σχολικών μονάδων και εδώ στην Καλαμάτα και στην ευρύτερη περιοχή. Συζητήσαμε για τα ζητήματα των ελλείψεων που ευτυχώς στα σχολεία της περιοχής μπόρεσαν να καλυφθούν έγκαιρα. Από την άλλη όμως δεσμεύομαι και το Υπουργείο και ο Υπουργός μας έχει δεσμευθεί ότι και την επόμενη χρονιά, το 2021, θα προσπαθήσουμε ακόμα νωρίτερα να είναι εκπαιδευτικοί μας στις θέσεις τους. Μιλήσαμε για τους διορισμούς που μάλιστα ξεκινούν από σήμερα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αυτό είναι μια σημαντική παρατήρηση από τις 4 Φεβρουαρίου και για τη δευτεροβάθμια. Και νομίζω ότι πράγματι ο χαρακτηρισμός βομβαρδισμός είναι πραγματικότητα. Είχατε πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα και υπόσχομαι ότι αμέσως μόλις έρθετε στο γραφείο μου στην Αθήνα θα δείτε ότι αρκετά από αυτά θα έχουν μπει ήδη σε μία πορεία υλοποίησης. Το 2 Φεβρουαρίου όμως θα είναι υπουργός εδώ και νομίζω ότι θα μπορέσει ούτως ή άλλως και οι δημοσιογράφοι να πάρετε και απαντήσει σε όλα τα θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν και εσύ Δήμαρχε να θέσεις πάλι, βομβαρδίζοντας και την Υπουργό, τα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε. Αλλά και πάλι σας περιμένω όλη την ομάδα και στο γραφείο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα θέματα τα οποία σήμερα βάλαμε στην ατζέντα.